Τεχνική είναι μια ανώνυμη τεχνική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε με τη μορφή ομόλογης εταιρείας το 1994 και το 2003 έγινε ανώνυμη εταιρεία και απορρόφησε, μάλλον έγινε, δημιουργήθηκε μια ανώνυμη εταιρεία που απορρόφησε την Omicron E και πήρε όλες τις δραστηριότητες στον εξοπλισμό της και, και το προσωπικό που είχε η Omicron E. Η Γεωρυθμική ασχολείται με έργα προστασίας περιβάλλοντος και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έργα προστασίας περιβάλλοντος στην ουσία είναι οι σκοπιδότοποι, είναι δηλαδή η διαχείριση των απορριμμάτων που είναι το πρόβλημα, γιατί όσο και να προχωρήσει η τεχνολογία, όσο και να λυθούν όλα τα προβλήματα, τα ανθρώπινα προβλήματα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να τα διαχειριστούμε αφενός. Και αφετέρου βέβαια αυτά είναι χρήμα. Δηλαδή όλα τα ανακυκλούμενα υλικά, το αλουμίνιο, το χαρτί, το ξύλο, όλα αυτά πρέπει να τα ξαναπαίρνουμε πάλι πίσω και όχι να τα πετάμε. Άρα λοιπόν το μέρος δραστηριότητας μεγάλος είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Βεβαίως και οι ανανεώσιμες πηγές που έχουν να κάνουν και με τα φωτοβολταϊκά και με τις ανεμογεννήτρες βέβαια που είναι στην ίδια ενότητα, όσο μάλλον βέβαια η γεωθερμία και η βιομάζα. Η γεωθερμία, εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού που υπάρχει τόσο θεός όλη τη χώρα, η υψηλή ενθαλπία βέβαια, και βεβαίως η βιομάζα που έχει και αυτή πολλές και διάφορες εκφάνσεις, είτε με την βιομάζα αυτή καθ' αυτή τη φυτική ύλη να την κάνεις βιοκαύσιμο, είτε με τη μορφή πέλετς ή να την κάνεις μεθάνιο, είτε την ανακύκλωση του ελαιόλαδου, του σπιτικού ελαιόλαδου, όπου μπορεί να γίνει βιοδίζελ και δεν χρειάζεται πια να χαλάμε τους καρπούς που βγάζουν από τη γη και να αφήνουμε τον κόσμο μας και τους ανθρώπους πεινασμένους. Ένας τρίτος τομέας της γεωθερμικής, εκτός από τις ανανεώσιμες πηγές και την προστασία περιβάλλοντος, είναι η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Αναβάθμιση του περιβάλλοντος εμείς ονομάζουμε όλα τα έργα σε αθλητικούς χώρους, σε πλατείες, σε πάρκα, και εκεί βέβαια εντάσσουμε και την μεγάλη θεματική ενότητα που είναι τα φυτεμένα δώματα, όπου λοιπόν με τα φυτεμένα δώματα προσπαθούμε να απαλείψουμε τις επιπτώσεις του τσιμέντου. Όλα τα κτίρια που έχει και οτιδήποτε έχει φτιάξει ο άνθρωπος μπορούν να καλυφθούν με πράσινο, είτε με τη λογική της φυτεμένης ταράτσας, είτε και με την πλάγια, την κάθετη φύτευση. Ώστε έτσι βεβαίως θα προκύψει μάλλον ένα όφελος στον άνθρωπο, να μειώσει και τη θερμοκρασία, αλλά βεβαίως και να κατακρατήσει ο ταρατσόκηπος τα αερούμενα σωματίδια, που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή όσο προχωράει η τεχνολογία και αυξάνονται οι ρήποι. Κάποιος πρέπει να λύσει το πρόβλημα των αερούμενων σωματιδίων, επειδή δεν υπάρχει μηχάνημα να το κάνει αυτό. Το μόνο μηχάνημα που έχει φτιάξει ο Θεός που είναι τα φυτά. Άρα λοιπόν και εμείς μπαίνουμε σε αυτή τη λογική της αναβάθμισης πραγματικά του αστικού περιβάλλοντος, μιας και όλοι στο αστικό περιβάλλον ζούμε. Και η συνεργασία νομίζω κατά κύριο λόγο έχει να κάνει ότι εμείς θέλουμε να ακούσουμε τον πελάτη, ακούμε τον πελάτη ποιο είναι το πρόβλημά του και προσπαθούμε
με τους συνεργάτες εδώ πέρα που είναι μηχανικοί, γεωπόνοι και άλλες ειδικότητες, να του λύσουμε το πρόβλημα. Είτε είναι αυτό το φωτοβολταϊκό του, είτε είναι η ανεμογεννήτριά του, είτε είναι η γεωθερμία του, είτε είναι ο τερατσόκυμος ή κάποιο αθλητικό κέντρο. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι θα του δώσουμε συγκεκριμένη λύση στην οικονομικότερη τιμή που μπορεί να βρει στους ανταγωνιστές μας και θα είμαστε δίπλα του για μια ζωή, δηλαδή δεν το παρατάμε ποτέ το έργο, αλλά μας ενδιαφέρει αυτό που λέγαμε το after service, να ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει η γεωτεχνική, σε αυτό εγγυόμαστε για μια ζωή και θα το εξασφαλίσουν και τα παιδιά μας, ότι μπορεί ο πελάτης αυτό την υπηρεσία που θα πάρει να βρει μια λύση στο οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει. Αν δεν συνεργαστεί κάποιος πελάτης με εμάς, νομίζω ότι κυριότερο είναι ότι βεβαίως μπορεί να βρει και κάποιον άλλο να του κάνει ίσως καλύτερα τη δουλειά, δεν έχουμε το λάθο του Πάπα, αλλά μπορεί όμως αυτός ο πελάτης, αυτός ο προμηθευτής του αύριο να κλείσει, αύριο να μην υπάρχει σαν εταιρεία, να είναι αυτό που λέμε συνήθως ο κυρμίτσος της γωνίας, ο οποίος δεν έχει καμία προγραφή, καμία πιστοποίηση, κανένα εχέγγυο. Βεβαίως, άνθρωποι είμαστε, σε όλους μπορεί να τύχουν αρχίες, αλλά νομίζω μια εταιρεία η οποία έχει κάποιες υποστηρικτήσεις, έχει κάποιες αρχές, έχει κάποιες στοχεύσεις για τα επόμενα τουλάχιστον 30 χρόνια θα επιχειρεί και νομίζω ότι αυτό πρέπει να δει σε πρώτη φάση ο πελάτης. Από εκεί και πέρα έχουμε, τα έργα μας είναι βιτρίνα, δηλαδή δεν μας διαφημίζει περισσότερο αυτή καθ' αυτή η τιμή, αλλά την ποιότητα του έργου που αφήνουμε πίσω, και νομίζω την ποιότητα θα βρει κάποιος πελάτης. Άριστη ποιότητα, χαμηλό κόστος, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να πέσει η ποιότητα και οι υποδιαγραφές των έργων. Αυτό γινόμαστε, αυτή είναι η εγγύηση της γεωρυθμικής. Το επιστημονικό δυναμικό της γεωρυθμικής αποτελείται από μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους, γεωπόνους και αρχιτέκτονες τοπίου. Βεβαίως υπάρχουν και εξωτερικοί συνεργάτες, όπως είναι οι δικηγόροι της εταιρείας, που μας βοηθάνε σε οποιοδήποτε συμφωνικό φτιάχνουμε, αλλά κυρίως οι καθημερινοί συνεργάτες είναι αυτοί που προενέφερα, οι μηχανικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και οι γεωπόνοι, που αντιμετωπίζουν το οποιοδήποτε πρόβλημα, το μελετούν και δίνουν στο πελάτη την καλύτερη λύση. Βεβαίως, είτε είναι ο πελάτης αυτός ο ιδιώτης, είτε είναι το δημόσιο, γιατί η γεωτεχνική ασχολείται και με τα δημόσια έργα, αλλά και με τα ιδιωτικά έργα. Βεβαίως, στα δημόσια υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες και πάνω σε αυτές λειτουργεί η εταιρεία, όμως εκεί πάντα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που κάνουμε στις υπηρεσίες για την βελτίωση του έργου. Στους ιδιώτες, αφού εμείς δεν είμαστε μελετητική εταιρεία, κάνουμε εμείς τις μελέτες, είτε αυτά είναι φωτοβολταϊκά, είτε είναι ανεμογεννήτριες, είτε είναι γεωθερμία, είτε είναι τα φυτεμένα δώματα ή αθλητικά κέντρα. Ήταν να δημιουργηθεί ένας όμιλος εταιριών και συνεργατών με σκοπό να
πραγματικά να κάνουμε ενέργειες που θα προστατεύουν το περιβάλλον. Δεν ήταν η στόχευση να δημιουργήσουμε μια κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά πραγματικά μια εταιρεία η οποία θα βοηθήσει τον κόσμο, τους πολίτες, να αφενός να προστατεύουν το περιβάλλον και αφετέρου να βοηθηθούν οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές στην ζωή τους. Προσπαθούμε να τις χρησιμοποιούμε και σε άλλες, με άλλες μορφές επιχειρηματικότητας θα έλεγα, όπως είναι οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, αλλά και η ΜΚΟ. Δηλαδή, συμμετέχω στους γεωπόνους του κόσμου που είναι μια ΜΚΟ και βεβαίως και σε έναν κοινωνικό συνεταιρισμό με το όνομα ΕΚΑΤΗ που φτιάξαμε αυτό το καιρό, το τελευταίο μήνα, που έχει σκοπό να αναπτύξει κοινωνική δράση, να μπορεί να εκμεταλλευτεί εοικικά προγράμματα προκειμένου άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά αφενός και αφετέρου να μπορέσει να λύσει θέματα όπως η ανακύκλωση των σκουπιδιών, η ανακύκλωση του χαρτιού, η προστασία γενικότερα του περιβάλλοντος. Θα μπορούσα να πω ότι η ενασχόλησή μου με τη γεωτεχνική είναι πράγμα που με γεμίζει. Είμαι αρκετές ώρες εδώ κάθε μέρα, σχεδόν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει με τους συνεργάτες είναι αποτέλεσμα πολλής δουλειάς και όχι άλλων κρυφών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ασχολείσαι με πράγματα που σε γεμίζουν, που βοηθούν το κοινωνικό σύνολο, που προστατεύουν το περιβάλλον και όχι αυτό καθ' αυτό μόνο με τη λογική του χρήματος και κερδίζω, χάνω. Προφανώς και υπάρχει και θα χάσει κάποιος και απ' την άλλη τα κέρδη του δεν είναι μόνο, είναι η ηθική ανταμοιβή να αφήσεις ένα έργο καλό πίσω σου και να χαίρεσαι ότι αυτό το έφτιαξα εγώ, το έφτιαξε η εταιρεία. Αυτό το έργο έγινε καλό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης που τεκμονήσαμε εμείς είτε κάποιος άλλος. Αφήσουμε και εμείς το λιθαράκι μας σαν εταιρεία που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Βεβαίως, απ' την άλλη υπάρχει κόσμος που ζει από τη γεωρυθμική και αυτό είναι σημαντικό και για μένα σαν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος να αισθάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ μέσα βγάζουν το ψωμί τους όπως το βγάζουμε όλοι μας και όλοι μαζί σαν ομάδα, γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή το εμψυχολογικό της εταιρείας είναι το σημαντικό και όχι τα μηχανήματά της και τα κομπιούτερ της. Όλοι μαζί λοιπόν σαν ομάδα προσπαθούμε για το καλύτερο και να ανέβουμε πιο ψηλά με στόχευση τελικά την ποιότητα και την προσφορά στο περιβάλλον αλλά και στους συμπολίτες μας.